Γεια σα, γεια σα. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου στην Τρελοκουζίνα τη Βασούλα. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Ήρθε η ώρα του παγωτού γιατί έχει καλοκαιριάσει και πρέπει να φτιάξουμε ένα καταπληκτικό παγωτό χωρίς ζαχαρούχο. Ένα παγωτό που θα κάνει θράψη γιατί τα υλικά που θα βάλω μέσα τα λατρεύουμε όλοι. Πριν αρχίσουμε την παγωτάρα τη Βασούλα, να σας ευχαριστήσω που κάθε μέρα έρχεστε στο αρωματοπωλείο μας, Secrets Parfum, όμορφο κλεισιάς 8 στην Καλογρέζα, στη Νέα Ιωνία. Αρώματα που αφήνουν το στίγμα σας, αρώματα με ποιότητα, με ένταση, με διάρκεια, έξτρα ενισχυμένα και είναι Eau de Parfum Plus Plus. Θα στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη. Να έρθετε και από κοντά όπως έρχεστε, να κάνουμε πολλές αγκαλιές και να σας αρωματίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τη φανταστική σοκολατένια παγωτάρα που είναι πάρα πολύ εύκολη και δεν είναι η ίδια συνταγή που βλέπουμε παντού. Έχω κρέμα γάλακτος παγωμένη, φυτική, πράσινη. Χρησιμοποιώ την Αντόρο. Θα τη χτυπήσουμε να γίνει σαν τη γη. Σας την έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Απλά επειδή έρχεται συνέχεια καινούριος κόσμος, πρέπει να τα δείχνουμε. Λοιπόν, οπότε χτυπάμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος φυτική να γίνει σαν τη γη. Μετά από 5 λεπτά η κρέμα γάλακτος, η φυτική, η πράσινη είναι σαν τη γη και μην κάνετε κρέμες γάλακτος που παίρνετε με γιασμαρικά και μειωμένα λιπαρά που θέλετε να γίνετε σαν τη γη γιατί δεν θα γίνει ποτέ. Τώρα θα βάλω Evaporé, όλες οι δοσολογίες είναι πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που μας κάνει ο Δημήτρης. Θα βάλω ένα φακελάκι σοκολάτα γιώτης, αυτή με το παγωμένο γάλα, όχι τη βραστή. Είναι παγωτάρα, είναι σοκολατένια, είναι εύκολη, είναι διαφορετική και θα τη λατρέψετε. Πάμε να χτυπήσουμε τώρα ξανά το γάλα Evaporé με τη σκόνη σοκολάτα και επανέρχομαι. Άχνη και φυσικά τι άλλο, πραλίνα φουντουκιού. Παιδιά, πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη και πολύ σοκολατένια. Χτυπάω τώρα αυτά και στο τέλος θα ρίξω και το μαγικό υλικό που πάει τέλεια και το αγαπάμε όλοι. Είναι βελούδινο, είναι εύκολο, είναι αφράτο, είναι διαφορετικό και γίνεται σε 2 λεπτά. Και τώρα εδώ πέρα θα γίνει ο χαμός. Έχω κόψει σοκοφρέτες με φουντούκι. Εάν δεν σας αρέσει η σοκοφρέτα με φουντούκι, βάλτε την απλή σοκοφρέτα. Αλλά θα μου βάλετε οπωσδήποτε μέσα σοκοφρέτα. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Θα το βάλω σε ένα ωραίο μπολ για να μπει στην κατάψυξη. Και θα δείτε τη συνέχεια. Πήρα ένα ωραίο μπολ πλαστικό, αυτό επειδή ξέρω θα με ρωτήσετε το πήρα από το τζάμπο παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο για να μπαίνει στην κατάψυξη, ούτε σπάει και είναι και το ιδανικό μέγεθος. Λοιπόν, θα ρίξω τώρα την παγωτάρα τη σοκοφρετίνα και από πάνω πάλι θα διακοσμήσω με σοκοφρέτες. Παιδιά, όποιος αγαπάει σοκοφρέτα θα γίνει το παγωτό του, είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι βελούδινο, είναι φανταστικό και δεν έχει ζαχαρούχο. Οπότε πάμε να το φτιάξουμε ωραία. Θα το αφήσουμε ή όλο το βράδυ στην κατάψυξη ή θα μου το αφήσετε τουλάχιστον 8 ώρες.
Άρα ετοιμάστε σε 2 λεπτά, διακόσμηση, κάντε ό,τι θέλετε, βάλτε ό,τι θέλετε από πάνω. Τώρα θα κλειστεί πολύ καλά με μεμβράνη και αλουμινόχαρτο, θα μπει στην κατάψυξη και όταν είναι έτοιμο θα έρθω να σας σοκολατοπεθάνω. Τρελό κουζινάκια μου, επανήλθα με το παγωτό το βελούδινο, το παγωτό το φανταστικό, το παγωτό χωρίς ζαχαρούχο, το παγωτό που θα το κάνετε συνέχεια. Εγώ το άφησα όλο το βράδυ στην κατάψυξη, μπορείτε όμως εσείς να το αφήσετε και 6 ώρες. Να πω κάτι, γιατί πάντα σας λέω την αλήθεια, πριν το σερβίρουμε το αφήνουμε 1/4 έξω. Γιατί εμείς δεν έχουμε τις ίδιες καταψύξεις με τα ζαχαροπλαστεία, ούτε έχουμε τα βελτιωτικά και τις σκόνες που βάζουν μέσα στα παγωτά και τα κάνουν μαλακά. Λοιπόν, είναι κάτι σαν Φερέρο. Εγώ λατρεύω Φερέρο. Επειδή έχω ρίξει μέσα τη σοκοφρέτα με το φουντούκι, είναι του ονείρου. Εδώ σας έβγαλα τώρα 2 μπολάκια που είδατε στην αρχή και πάμε να βγάλουμε άλλα 2. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχει ζαχαρούχο, δεν θέλω άλλο ζαχαρούχο να βλέπω. Και παιδιά, όποιος αγαπάει Φερέρο θα πάθει πλάκα με αυτή την παγωτάρα. Βάζουμε και τη σοκοφρέτα με τον φουντουκάκι εδώ πέρα και σερβίρουμε. Πάμε να βγάλουμε άλλο ένα μπολ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θέλω να κάνετε subscribe, να χτυπάτε το καμπαλάκι δίπλα να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Θα βάλουμε και τη σοκοφρετίτσα μας από πάνω με φουντούκι, σας το ξαναλέω, γιατί είναι σαν Φερέρο τώρα αυτό το παγωτό. Εάν όμως δεν αγαπάτε τα φουντούκια θα μου κάνετε το ίδιο παγωτό ακριβώς με την κανονική σοκοφρέτα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you!